Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, όπως είπαμε και κατά την πρώτη ανάγνωση, ακόμη μεγαλύτερου κυβερνητικού και κρατικού ελέγχου πάνω στον τύπο. Αποτελεί γιγάντωση της διαπλοκής ανάμεσα στις επιχειρήσεις στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στο κράτος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ακριβώς γιατί είναι αυτό το πλαίσιο, επιδιώκεται η εξασφάλιση μιας μηντιακής αγοράς πιο συγκεκριμένης, πιο ευέλικτης, με χειραγώγηση και εκβιασμούς και τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που είναι και τα μεγάλα θύματα της κυβερνητικής πολιτικής. Στο πρώτο άρθρο για τους σκοπούς του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι σκοπός είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιότητας στον χώρο του εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου μέσω ενός σύγχρονου και λειτουργικού μητρώου και ούτω καθεξής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάλι με το ίδιο το νομοσχέδιο, δεν θα συμμετέχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέσα ενημέρωσης στο μητρώο, στην πίτα της κρατικής διαφήμισης. Στο άρθρο 3 αναφέρει για τον σχεδιασμό και την οργάνωση διαφημιστικής στρατηγικής και την παροχή συμβουλών σχετικά με την επίλυση από τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου μέσου προβολής των διαφημιστικών και λοιπόν μηνυμάτων του δημοσίου κτλ. Κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκείνοι που θα εκτιμούν σε ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δίνεται κρατική διαφήμιση είναι τα κρατικά κυβερνητικά επιτελεία. Αν πραγματικά θέλατε διαφάνεια, απευθύνομαι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταρχήν, απευθύνομαι όμως και προς το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προς το ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να είχατε κάνει δεκτή ή να είχατε εκφραστεί θετικά στην τροπολογία του ΚΚΕ που είχε καταθέσει στην πρώτη ακόμα φάση της πανδημίας και με αφορμή τις δικαιολογημένες καταγγελίες για την περιβόητη λίστα Πέτσα. Όχι, δεν έχει γίνει δεχτή για να υπερψηφιστεί. Κύριε Καστανίδη, βλέπω ότι γίνεται με την ανοχή του κυρίου Συντηχάκια. Ανοίξτε το μικρόφωνο αν θέλετε για να καταγραφεί, γιατί δεν καταγράφεται έτσι. Συνεχίστε, κύριε Συντηχάκια. Αυτό που τουλάχιστον γνωρίζουμε εμείς είναι ότι κατά τη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου που κατατέθηκε η συγκεκριμένη τροπολογία από την πλευρά του ΚΚΕ, αφενός δεν έγινε δεκτή, όπως συνηθίζει η κυβέρνηση. Οφείλει όμως η αντιπολίτευση, τα άλλα κόμματα που δεν έχουν φυσικά το προνόμιο στη συγκεκριμένη φάση να πεις ότι θα κάνουν αποδεκτή γιατί δεν είναι στην κυβέρνηση, αλλά μπορούν όμως να στηρίξουν τη συγκεκριμένη τροπολογία στη συγκεκριμένη φάση συζήτησης στην Ολομέλεια. Επομένως, και μέσα από το νομοσχέδιο επιδιώκει η κυβέρνηση να ελέγξει το περιεχόμενο των μέσων, εκβιάζοντας με την επιχορήγηση την οποία έχουν περισσότερο ανάγκη όχι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους και μέσα ενημέρωσης, αλλά μικρότερες επιχειρήσεις, κυρίως με αμιγώς δραστηριότητα στον τομέα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, όπως τα περιφερειακά και τα τοπικά. Δηλαδή πάλι η μερίδα του λέοντος πάει στους μεγαλοιδιοκτήτες των μέσων. Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου σε σχέση με την ενίσχυση της διαφάνειας στον χώρο του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου μέσω ενός σύγχρονου μητρώου κτλ. Ουσιαστικά συμβάλλει στην επιδίωξη ολοένα και πιο ασφιχτικού κρατικού κυβερνητικού ελέγχου της ενημέρωσης και των πολιτικών θέσεων, στοχεύοντας κατά την άποψή μας στη μείωση έως αποκλεισμό της ενοχλητικής ενημέρωσης από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων και βεβαίως του ΚΚΕ και της πολιτικής του. Θεωρούμε ότι το άρθρο 25 που αναφέρεται στην δεοντολογία και την ηθική είναι λίαν επικίνδυνο. Εστιάζει στη δεοντολογία που σημαίνει προαγωγή και προβολή της κυρίαρχης ιδεολογίας, πολιτικής και προπαγάνδας, των συμφερόντων δηλαδή των επιχειρηματικών ομίλων, σε αντίθεση με την τάση εξαφάνισης θεμάτων, θέσεων, πολιτικής και δράσης των οργανώσεων του εργατικού λαϊκού κινήματος του ΚΚΕ. Είναι πρόκληση, εμπεγμός
τα κανάλια να καταστρατηγούν την υποχρέωση της αναλογικής εκπροσώπησης των κομμάτων στις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων με βάση το εκλογικό ποσοστό, το ΚΚΕ να υπολείπεται κατά πολύ του ποσοστού του τόσο στα ιδιωτικά κανάλια όσο και στην κρατική ΕΡΤ και την ίδια στιγμή να κάνετε μαθήματα ηθικής και δεοντολογίας. Αν αυτό δεν είναι επιβολή μηδιακού αυταρχισμού, τότε τι είναι? Βεβαίως, το ζήτημα της εγγραφής στο Μητρό είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική ενέργεια από τα έντυπα, τις ιστοσελίδες, τα πόρταλ, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για να μπορεί ένα μέσο να πάρει κρατική διαφήμιση ή αν ενταχθεί σε οικονομικά και άλλα μέτρα κρατικής ενίσχυσης, στα οποία δεν θα μπορεί να συμμετέχει αν δεν εγγραφεί. Επομένως, με το νομοσχέδιο εξαναγκάζονται έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης να ενταχθούν στο Μητρό για να έχουν επιπλέον έσοδα. Αξιοποιούνται υπαρκτά ζητήματα ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, προστασίας της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας, τα οποία εργαλειοποιούνται όμως με ένα υποκριτικό θεσμικό άλοθη προκειμένου να κλιμακωθεί και εντατικοποιηθεί η ολοένα και πιο ομογενοποιημένη, ελεγχόμενη ενημέρωση που αποτελεί στοιχείο μιας συνεχούς αντιδραστικοποίησης του πολιτικού συστήματος. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης», πλευρές του οποίου εμπεριέχονται στο παρόν σχέδιο νόμου. Ενισχύοντας προσχηματικά τα ζητήματα προστασίας της πολυφωνίας και ανεξαρτησίας, τα οποία οι ίδιες οι κυβερνήσεις έχουν βιάσει κατ' εξακολούθηση, αξιοποιούν εκθέσεις διαφόρων οργανισμών, όπως του Reporter χωρίς σύνορα ή του Ινστιτούτου Reuters για τη μελέτη της δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι οποίοι προβάλλουν διάφορες εκτιμήσεις που λένε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην κατάταξη για την ελευθερία του τύπου μεταξύ 46 χωρών. Αλλά το γιατί, πώς, ποιος, ποιοι ωφελούνται από αυτή την υπόθεση κουβέντα. Η ελευθερία της δεοντολογίας, της ηθικής και της ενημέρωσης φτάνει πάντα μέχρι εκεί που δεν απειλείται, δεν αμφισβητείται αυτό το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα που υπάρχει σήμερα, πότε με τη μορφή των πάτσιδων, πότε με τη μορφή των καηλίδων και ούτω καθεξής. Η προβολή γεγονότων φτάνει μέχρι εκεί που δεν απειλεί το αστικό πολιτικό σύστημα και την καπιταλιστική εξουσία, μέχρι εκεί που δεν προκαλεί ρογμές, κραδασμούς στην δικτατορία του κεφαλαίου, η ίδια η ταξική πάλι, τα ταξικά συνδικάτα. Άλλωστε γι' αυτό συστηματικά θάβονται απεργίες, πορείες, κινητοποιήσεις, αγωνιστικές διεκδικήσεις που οργανώνονται από φορείς του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Ακόμα και αν παρουσιάζονται, περνάνε από λογοκρισία, εμφανίζονται διαστρεβλωμένα και πετσοκομμένα. Για παράδειγμα, σε μια απεργιακή κινητοποίηση ή τη μέρα του Πολυτεχνείου ή σε μια νεολαΐστικη οποιαδήποτε πορεία. Δεν δείχνουν την επιτυχία αυτής, τον όγκο της διαδήλωσης, το περιεχόμενο, τα συνθήματα, αλλά τι, τις συγκρούσεις μεταξύ ΜΑΤ και γνωστών αγνώστων για να αφαιρέσουν, να κρύψουν, να συγκαλύψουν το αγωνιστικό φρόνημα αυτών των απεργιακών κινητοποιήσεων. Δεν τα γνωρίζει το ΕΣΟΡΟΥ? Προφανώς και τα γνωρίζει, απλά κάνει πλάτες. Η ανεξαρτησία τους είναι ανεξαρτησία από την κομμουνιστική ιδεολογία και πολιτική, αλλά πολύ ταυτισμένη με την κυρίαρχη ιδεολογία. Πλήρως εξαρτημένη από το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, αλλά και από τη διαπλοκή των επιχειρηματικών ομίλων με το κράτος, με τις κυβερνήσεις, και αυτό δεν αλλάζει. Η δίθεν πολυφωνία για την οποία εμφανίζεστε υπερασπιστές είναι σαν την πολυφωνία των κομμάτων σας. Είναι κάτι σαν τους θεατρινισμούς από το βήμα της Βουλής ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Να γιατί λέμε ότι όλη αυτή η αγωνία για τη θεσμοθέτηση των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά το υποκριτικό άλοθη για την ολοένα και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση
ενδυνάμιση και προσαρμογή της ενημέρωσης, των μέσων ενημέρωσης στις απαιτήσεις του ίδιου του συστήματος. Κάποια μέσα ενημέρωσης και κάποιοι δημοσιογράφοι, υπερασπιστές τάχα της ανεξαρτησίας στην ενημέρωση, σαν σε διατεταγμένη υπηρεσία, χτυπούν κομματικά μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους που δουλεύουν σε αυτά. Γιατί όπως λένε, δεν είναι ελεύθεροι να γράφουν ό,τι θέλουν. Λες και εκείνοι των αστικών μέσων ενημέρωσης που λάμπουν, να μην αρχίσω να απαριθμώ, είναι οι αντικειμενικοί και οι ανεξάρτητοι. Στην πραγματικότητα αυτοί αρνούνται την διαφορετικότητα. Αυτή είναι η εχθρή της πολυφωνίας, στρεφόμενη με άρθρα εναντίον στην κατευθυνόμενη τάχα μου στην πολιτικοποίηση, κομματικοποίηση της ενημέρωσης. Δεν υπάρχει ουδέτερη δημοσιογραφία. Και η δημοσιογραφία ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ανοιχτά ή καλυμμένα, είναι στρατευμένη και ταξικά τοποθετημένη. Μην μου πείτε ότι τα διάφορα πρωινά δημοσιογραφικά παπαγαλάκια που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αναπαράγουν την κυρίαρχη ιδεολογία και είναι φερέφωνα της κυβερνητικής προπαγάνδας, κάνουν αδέσμευτη δημοσιογραφία. Κι όμως έχουν το θράσος αυτά τα παπαγαλάκια να εγκαλούν δημοσιογράφους, συναδέλφους τους, που τους ασκούν κριτική μέχρι χειδαιότητας γιατί έχουν τεθεί στην υπηρεσία λαϊκών συμφερόντων ή υπερασπίζουν κάτι άλλο από αυτό που οι ίδιοι υπερασπίζουν. Στο άρθρο 4 για την εγγραφή ενός μέσου στο Μητρώο έντυπου τύπου, η επιχείρηση έντυπου τύπου, όπως αναφέρει, πρέπει να πληρήσει ορευτικά διάφορες προϋποθέσεις. Πολλές από αυτές είναι ήδη νομοθετημένες, όπως την παράγραφο ε του άρθρου 4, αναφορικά με την αναγραφή για τα ονόματα του μετόχου, η εταιρεία που κατέχει, άμεσα ή έμεσα, το ίμιση τουλάχιστον μετοχών κτλ. Επαναφέρει αυτές τις προϋποθέσεις στο όνομα τάχα της διαφάνειας και της διεκδίκησης αποζημιώσεων από τους μετόχους, αν καταδικαστεί το μέσο ενημέρωσης. Η αναγραφή των μετόχων όμως από μόνη της δεν παρέχει καμία εγγύηση στη διαφάνεια ιδιοκτησίας. Η ιστορία με αχυρανθρώπους στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι καινούρια. Είναι πολύ παλιά και αυτό θα συνεχιστεί. Δεν θα σταματήσει, γιατί υπάρχουν παράθυρα, πόρτες στην νομοθεσία για να μπορεί να συνεχίζεται. Είναι πρόκληση το πλουσιοπάροχο δωράκι του σημείου Δέλτα, του άρθρου 4, με το οποίο απαλλάσσει τους ομίλους που οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΣΑ. Να λοιπόν πώς νομιμοποιούνται τα δωράκια, οι παράνομες διαπλοκές με αυτόν τον τρόπο. Γιατί έχουμε και τα παράνομα, έχουμε και τα νόμιμα. Στην παράγραφο Γ του άρθρου 4 σχετικά με τα ζητήματα ποινικού μητρώου δεν συμφωνούμε με τη διάκριση που κάνει. Επίσης ευνοούνται οι μέτοχοι. Δηλαδή για την εγγραφή του στο Μητρώο θέτει ως προϋπόθεση να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης, ο διευθυντής σύνταξης, καθώς και όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό άνω του 10% του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου. Δεν κατάλαβα γιατί μόνο η πάνω του 10% και όχι η κάτω του 10%. Ενώ γιατί να μην ισχύει το άρθρο περί μη καταδίκης και για τους μετόχους που έχουν μέχρι 10%. Πρόκειται λοιπόν για φωτογραφική διάταξη. Οι μέτοχοι άνω του 10% κάλλιστα θα μοιράζουν τις μετοχές ιδιοκτησίας σε πολλούς μέχρι να εξαντληθεί το 10% και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Κάνει επίσης την παράγραφο Δέλτα εξαιρέσεις σχετικά με τα ποινικά δικήματα των μετόχων σε αυτούς που έχουν κάτω από 10% μετοχές και σε επιχειρήσεις ενταγμένες στο χρηματιστήριο. Επομένως, ένας εγκληματίας για παράδειγμα μπορεί να είναι μέτοχος σε ένα μέσο ενημέρωσης, αν το μέσο ενημέρωσης είναι στο χρηματιστήριο. Στην παράγραφο σίγμα τ' του ίδιου άρθρου αναφέρει ότι προϋπόθεση εγγραφής είναι να μην περιέχει ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου. Κι όμως μπορεί ένα δημοσίευμα, το ίδιο κείμενο να γίνεται ταυτόχρονα σε δύο μέσα του ίδιου ομίλου. Άρα για ποια αναπαραγωγή γίνεται λόγος? Η δημοσίευση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, για παράδειγμα, που είναι συνδρομητές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ίδιων θεμάτων, σημαίνει αναπαραγωγή?
Έχουν υπάρξει τα ίδια ακριβώς κείμενα σε διαφορετικές εφημερίδες, υπογεγραμμένα από διαφορετικούς δημοσιογράφους και ήταν κείμενα του ΑΠΕ. Βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα φραστικής αλλαγής. Οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν θεωρείται αναπαραγωγή αυτό. Διαφωνούμε σε αυτό, αφού μπορεί να γίνεται αναπαραγωγή με την άδεια του μέσου που δημοσίευσε το θέμα και μάλιστα όχι την ίδια μέρα. Το θέμα θέλει προσοχή, γιατί κάποια στιγμή θα φτάσουμε να μην μπορούμε ούτε αποσπάσματα από άρθρα ή ρεπορτάζ να δημοσιεύονται για να κάνουν κριτική και σχολιασμό σε διάφορες πολιτικές θέσεις. Σχετικά με την παράγραφο θα παρακαλούσα να ολοκληρώνετε. Ναι, θα τελειώσω όσο μπορώ, γιατί είναι πολλά και κρίσιμα και σοβαρά τα ζητήματα. Περίμενα ότι θα ήταν 15 λεπτά και όχι 10, για να υπάρξει και το επιπλέον παρακαλώ, του χρόνου. Σχετικά με την παράγραφο ΙΤΑ, προϋπόθεση για ένταξή του στο Μητρό είναι να απασχολούν δημοσιογράφους. Είτε είναι ασφαλισμένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, είτε εγγεγραμμένοι σε οικεία επαγγελματικά σωματεία. Και αναφέρει εδώ πόσοι δημοσιογράφοι είναι στις ημερήσιες πανελλαδικές κυκλοφορίες εφημερίδες, σε πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες, λοιπές εφημερίδες κυκλοφορίας ή ημερήσιες περιοδικές εφημερίδες. Αυτή η αναφορά στους αριθμούς δίνει τη δυνατότητα μείωσης δημοσιογράφων και τακτικοποίησης της δουλειάς τους. Δουλειά πολύωρη, χωρίς υπερορίες και νυχτερινά, παραπέρα ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων, γενικά τεράστια χειροτέρευση των όρων και των συνθηκών δουλειάς, αφού θα αυξηθεί και η ανεργία στον κλάδο και θα ασκείται πίεση και εκβιασμός με μισθούς που δεν θα φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη. Θα δοθεί δυνατότητα κατά τη β' ανάγνωση να επεκταθώ και σε άλλα άρθρα και κυρίως σε δύο σημαντικά και να κλείσω με αυτό που αφορά το άρθρο 25, είπα κάτι στην αρχή, θα επανέλθουμε όμως γιατί πρόκειται ένα από τα πιο επικίνδυνα άρθρα που αφορά τη σύσταση Επιτροπής για την τήρηση των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας. Είναι το άρθρο 32 για το προσωπικό αδειούχων παρόχων περιεχομένου, που είναι απαράδεκτο και προφανώς πρέπει, διαφωνούμε ριζικά και πρέπει να απαλληφθεί, να φύγει δηλαδή, να αποσυρθεί, και το άρθρο 34 για τις διαφημίσεις, χορηγίες και εμπορική επικοινωνία ως εισφορά μετοχικού κεφαλαίου, που πρόκειται για μια απάτη, θα την έλεγα ως καπιταλιστική απάτη στην κυριολεξία, που επίσης πρέπει να αποσυρθεί. Πιο αναλυτικά όμως για αυτά θα αναφερθώ στη Β' Ανάγνωση και προφανώς στην ίδια την Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Στριχάκη.